ιδιαίτερα είναι ότι μετράμε την αντίστροφη μέτρηση των εκθέσεων με πρόεδρε που θα έχουμε στα αγαπημένα, αλλά αν θέλετε, παλαιωμένα αυτά κτίρια της Εθνικής Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Μετά από μια κοινή προσπάθεια πολλών παραγόντων, αναφέρθηκαν προηγουμένως, καταλήξαμε σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης γραφειοκρατικής για την έκδοση του χωρικού σχεδίου. Έγινε ένας διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και έχουμε πλέον τις μακέτες πάνω στις οποίες παραέχουμε όχι μόνο την εικόνα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έχουμε και το remake του κέντρου της πόλης της Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, με 70 στρέμματα περίπου κοινόχρηστου πράσινου χώρου. Κάτι που λείπει πολύ από την πόλη μας, πέρα από τα καινούργια τα σύνορα τα κτίρια, θα έχουμε πολύ.